Ζέσους με την ανοίγει στο Ρωμαίου, γίνεται η σέντρα, κεφαλιά και το γκολ. 1-0 στο 46ο λεπτό. Στο πρώτο λεπτό της επανάληψης ο Ζέσους σημειώνει τον γκολ. 1-0, ιδανικό ξεκίνημα για την Λάρισα. Με τον Ζέσους να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της ΑΕΛ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Με την ανοίγει ωραία για τον Ρωμαίου. Αυτός θα κάνει τη σέντρα εκεί. Τον έχει χάσει τόσο ο Παπαζαχαρίας όσο και ο Κατσιαμπής. Μόνος του ανενόχλητος ο Ζέσους θα ανοίξει το σκορ. Θα κάνει το 1-0. Είπαμε ότι όσες φορές προσπάθησε να παίξει από τα πλάγια η Λάρισα. Φλάβιο. Βελάσκο και πάλι Φλάβιο. Ωραία για τον Ζέσους. Ωραία εναλλαγή. Το σούτ και το γκολ. 2-0. 2-0 με τον Ρωμαίου. Πολύ ωραίο γκολ για την Λάρισα. Στο 58. Εδώ ο Γιαννούλης, εντυπωσιακός ο συνδυασμός εδώ που έγινε. Πολύ καλύτερα ήταν η προσπίση του Μετίν. Βραζιλιάνικη υπόθεση τα δύο γκολ. Ο Ρωμαίος ο πρώτο ήταν ο δημιουργός, το δεύτερο ήταν ο σκόρερ. Και εδώ Μετίν. Εδώ σκόρερ με το Μετίν. Να δούμε εδώ και πάλι με την πολύ ωραία η τελική πάσα Ρωμαίου, ιδανικό τελείωμα εδώ. Παίρνει με το δεξί, πασάρει με το αριστερό, τα κουνάκι του Ζέσους, πολύ ωραίο γκολ, πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Και εδώ η Λάρισα κάπου δείχνει να καθαρίζει το παιχνίδι πάρα πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, αν και έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τον έβρισκε, άμα τον ακούμπαγε μέσα σε μικρή περιοχή, το πιθανότερο να κέρδισε το φάουλο Βιέρα. Οπότε δεν υπήρχε λόγος για τέτοιο πράγμα. Και το γκολ! Εντυπωσιακό γκολ από τον Γιάννη που δίνει τη δική του απάντηση στον Βιέρα στο 77. Εντυπωσιακό γκολ. Συνηθίζει, αρέσει σε κάτι τέτοια γκολ ο Γιάννη, κάτι τέτοια σουτ. Η αλλαγή του Κοφίδη βάζει και πάλι στο παιχνίδι τον Ηρακλή. 2-1. Πραγματικά καταπληκτικό γκολ εδώ με το δεξί, η μπάλα στο γάμα του Βιέρα, ο οποίος είναι και λίγο έξω από την εστία του. Εντυπωσιακή τρίπλα πάνω στο Μελίση, γυρίζει αστραπιαία και σουτάρει. Εδώ προσποίηση πάνω στο Μελίση, ο οποίος πέφτει στο έδαφος, ένα εντυπωσιακό γκολ.